Με την υπαρθμόν 548 πρώτου 2024 επίκαιρη ερώτηση βουλευτή Β3 Νοτιού Τομέα Αθηνών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας κυρία Ραλία Χριστίδου προς την Υπουργό Ιστορικό με θέμα πλήρως ανεφάρμοστη και αναποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης και στοχοθεσίας στο δημόσιο. Ελάτε κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Κύριε Υπουργέ, είναι κοινώς γνωστό στον επιστημονικό κόσμο και έχουν χυθεί τόνοι μελάνης από τους διοικητικούς επιστήμονες για την ανάγκη εφαρμογής της διοίκησης μέσω στόχων στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Διότι τόσο η διοίκηση μέσω στόχων όσο και το λεγόμενο management απόδοσης θεωρήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία προς αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας προς μια στρατηγική, αν θέλετε, κατεύθυνση. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, εδώ και 20 χρόνια από την ψήφιση του 32-30 του 2004, ακόμα συζητάμε για το πώς η κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης από κουλτούρα στασιμότητας και διαιώνησης μοτίβων ανορθολογικής δράσης θα μετατραπεί σε μια κουλτούρα μέτρησης αποτελεσμάτων, απόδοσης και, αν θέλετε, μια κουλτούρα δημιουργίας και θετικότητας. Πάμε τώρα να συμφωνήσουμε σε κάποια ζητήματα βασικά, τα οποία εσείς ως Γενική Γραμματέας στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και τώρα Υφυπουργός στην παρούσα κυβέρνηση, έχετε πλήρη εικόνα. Συμφωνούμε ότι η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του 43-69 του 16 με τις ελλείψεις του τηρεί το από όλους όμως τους υπόχρεους φορείς με διπλό τρόπο, δηλαδή και με ψηφιακό αυτοματοποιημένο τρόπο και με έγγραφα και με χρήση εγγράφων, θυμάστε τα παλαιά έντυπα εκθέσεων αξιολόγησης, συμβάλλοντας στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αξιολόγησης με σημαντικό τρόπο, μια κουλτούρα που μέχρι τότε τουλάχιστον δίνει υφίστατο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έρχεστε λοιπόν το 2019 και όχι μόνο δεν αλλάζετε το ισχύον μέχρι τότε σύστημα, αλλά το εφαρμόζετε επί τριετίας και το 20 και το 21 και το 22. Και τι κάνατε μετά, το αλλάξατε βιαστικά τον Ιούνιο του 2022 με τον νόμο 4940, μάλλον στη λογική της επιδίωξης ενός μεταρρυθμιστικού κρεσέντου από πλευράς του κυρίου Βορύδη, διότι τότε υπήρχε έντονη φήμη για τις εκλογές που μάλλον θα γινόνταν το Σεπτέμβριο. Μετά, τι επακολούθησε, επί 7 μήνες. Από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, που ξεκίνησε τυπικά η εφαρμογή του, δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια επιμόρφωσης των υπαλλήλων σε αυτό. Το ΕΚΔΑ, το οποίο εποπτεύεται από εσάς, από το ΙΠΕΣ, αφέθηκε να υπογράφει πρωτόκολλα επιμόρφωσης υπαλλήλων γειτονικών χωρών, αντί να ασχοληθεί με την μαζική κατάρτιση των άμεσα ενδιαφερομένων. Εν συνεχεία, το Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις όπου διευκρινίζονταν οι διαδικασίες και προσδιορίζονταν τα έτυπα και δύο εγκύκλοι, η μία στις 10 Φεβρουαρίου, παρότι η πρώτη φάση έπρεπε να έχει τελειώσει τον Ιανουάριο και η δεύτερη 31 Τρίτου, όπου τότε έδινε παράταση για τον Απρίλιο. Και απαιτούσαν και οι δύο από όλες τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν την πρώτη φάση, έστω και αργοπορημένα, έστω και χωρίς ψηφιακή πλατφόρμα, έστω και χωρίς στοχοθεσία, έστω και χωρίς να εφαρμόζονται το κριτήριο των δεξιοτήτων. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι η με τέτοιο τρόπο καταγεγραμμένη στοχοθεσία δεν μπορεί να διεκδικεί ούτε δάφνες εγκυρότητας, αλλά ούτε και δάφνες σοβαρότητας. Με την αλφα φάση λοιπόν να ολοκληρώνεται, κλείνω κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Με την αλφα φάση λοιπόν να ολοκληρώνεται έστω και κατά προβληματικό τρόπο στα τέλη του Απριλίου, προφανώς η δεύτερη φάση δεν γινόταν να πραγματοποιηθεί. Ελάτε. Είναι 4 τα λεπτά. Φτάνουμε λοιπόν στις εθνικές εκλογές και η νέα ηγεσία δεν φαίνεται να αποδίδεται στην ουσία ουσιαστική βαρύτητα στο θέμα της αξιολόγησης. Παρά την συνεχή αναφορά σε αυτήν, καμία συμπληρωματική νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αναλυφθεί επί πεντάμινο και καμία πρόοδος, το σημαντικό, δεν έχει συντελεστεί στο πεδίο της υλοποίησης με την ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Πρόεδρε, ακόμη να αναμένεται. Κυρία συνάδελφη, είναι 4 λεπτά για να κάνετε την ερώτησή σας. Είναι, έχετε λοιπόν, περάσει 100%. Είναι, λοιπόν, έχετε δίκιο. Είναι λοιπόν θεσμικό μας καθήκον, κυρία Υπουργέ, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της λογοδοσίας, να πληροφορηθούμε τα εξής. Πώς αποτιμάτε σήμερα τη βιαστική νομοθέτηση του Ιουνίου του 2022, χωρίς να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των νέων διατάξεων?
Για ποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε κάποιος συντονισμός με το ΕΚΔΑ, ώστε αυτό να εντάξει στα προγράμματά του θέματα κατανόησης των δεξιοτήτων? Πότε αναμένεται να είναι έτοιμη η απαιτούμενη ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, άνευ της οποίας το σύστημα δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να ανταποκριθεί στους σκοπούς του νόμου? Ήταν σύνομη... Ολοκληρώστε, φτάσαμε τα 5 λεπτά. Αν με αφήσετε, θα ολοκληρώσω. Μα πώς ήταν σύνομη η αλλίωση του νόμου με τα όσα ορίζονται στις 2 κυκλίου του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, με την κατάργηση ενός ολόκληρου κριτηρίου όπως είναι οι δεξιότητες και αλλάζοντας τις προβλεπόμενες προθεσμίες? Και τέλος, έχει πραγματοποιήσει το Υπουργείο κάποια ανάδραση με βάση τα προβλήματα στην υλοποίησή του, και υπάρχει κάποια δικαιολογία για την εσπεσμένη ψήφισή του χωρίς την εξασφάλιση στοιχειωδών όρων της πραγματικής εφαρμογής του? Σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, όταν κάνετε τις ερωτήσεις σας, ξέρετε ότι ο χρόνος είναι 2 λεπτά. Δεν γίνεται να είναι 150% πάνω. 2 λεπτά, και γι' αυτό είναι, δεν το διαβάσατε καλά. Θέλω να σας, να σας διορθώσω. Επειδή διαβάζετε, αφού διαβάζετε, είναι 2 λεπτά η πρωτολογία και 3 λεπτά η δευτερολογία. Επίσης είδα επίκαιρες ερωτήσεις άλλων συναδέλφων και κάτω από 3,5 λεπτά κακός δεν ήταν ενός. Γίνεται, γιατί όταν κακός πάμε να σας διακόψουμε, εγώ είδα τι κάνουν οι δημιουργείται υπόλοιποι. Πρόβλημα, και όταν δημιουργείται μια συνήθεια σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν συνάδελφοι που κρατήσαν τα 2 λεπτά, υπήρξαν και συνάδελφοι που κρατήσαν τα 5 λεπτά. Αυτό όμως δεν γίνεται να είμαστε σε μια συνεχή διαμάχη. Μόνο αν συμβεί αυτό που γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν τελειώνεται τα 2 λεπτά ή τα 3 λεπτά, να σταματάει ο χρόνος. Διαφορετικά θα έχουμε αυτή τη διαμάχη. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ και εγώ λίγη ανοχή εφόσον είχαμε αυτό. Λοιπόν. Όχι. Δεν είμαστε τόσο υπερβολικοί. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χριστίδου, να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ερώτηση που μου δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παρουσιάσω τα βασικά σημεία μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης, την οποία εφαρμόζουμε με σταθερά βήματα, προσπαθώντας σε ένα πλαίσιο συνολικό να αναμορφώσουμε το σύνολο του δημόσιου τομέα. Και να, επί της ουσίας, να εξηγήσω τις ανακρίβειες που και περιγράφονται γραπτά στην ερώτησή σας και αυτά που είπατε προφορικά. Λοιπόν, αξιολόγηση απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων του δημόσιου τομέα διενεργείται σύμφωνα με τον 49-40, τον νόμο, όπως σωστά είπατε, ψηφίστηκε και το 2022, από 1η-1η του 23. Πρόκειται για ένα νέο ολιστικό σύστημα υποχρεωτικής στοχοθεσίας και αξιολόγησης, το οποίο δεν έχει κοινό σε κανένα σημείο με τα προηγούμενα συστήματα που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μια αλλαγή εκθεμελίων, για μια αλλαγή κουλτούρας. Πρώτο ζήτημα, το οποίο δεν είπατε στην πρωτολογία σας, αλλά το αναφέρετε μέσα στο κείμενο της ερώτησής σας, είναι το ζήτημα των δεξιοτήτων. Σε ευθυγράμμιση, λοιπόν, με όλες τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς πρακτικές, για πρώτη φορά θεσμοθετήσαμε το 2022 το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο οι καλές πρακτικές και όλη η ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα παραδέχεται ότι αυτό είναι το κοινό σημείο αναφοράς όλων των διαδικασιών που διέπουν τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, από τις προσλήψεις μέχρι την αξιολόγηση και από την επιλογή προϊσταμένων μέχρι και την κατάρτισή τους. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο εσείς όταν θεσμοθετήσατε το 2016 δεν το λάβατε καθόλου υπόψη σας. Και μου κάνει εντύπωση, διότι αυτό, οι δεξιότητες, δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα στο δημόσιο. Είναι η ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση που πρέπει να έχει το ανθρώπινο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεύτερο ζήτημα που δεν το είπατε εδώ, αλλά το υπονοείτε και έχει μια σημασία να το αναλύσουμε. Σχέδιο ανάπτυξης. Τι είναι το σχέδιο ανάπτυξης? Είναι το εργαλείο μέσω του οποίου καθορίζει ο τρόπος βελτίωσης των δεξιοτήτων και παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού. Τι είπε ο νόμος? Είπε ο νόμος ότι για την πρώτη εφαρμογή, δηλαδή για το έτος 23, και το ορίζει ρητά και δεν έγινε με καμία εγκύκλιο, γιατί αυτό γράφεται στην ερώτησή σας, προβλέπεται ότι δεν θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση του έτους 23. Λέει ρητά ο νόμος, λοιπόν, ότι το έτος 24, στην στοχοθεσία του έτους 24, θα ληφθούν υπόψη φυσικά τα ετήσια σχέδια ανάπτυξης του 23. Επομένως, κανένα κριτήριο δεν ούτε παρερμηνεύεται, ούτε καταργείται, εν αντιθέσει με εσάς που
Οκ, το ακούω αυτό όλο που είπατε για τη διοίκηση μεσοστόχων, αλλά να υπενθυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι όταν νομοθετήσατε το 2016 προβλέψατε ένα κριτήριο που είναι η στοχοθεσία και το οποίο προβλέψατε ρητά, νομοθετήσατε ότι δεν θα ληφθεί υπόψη μέχρι να εφαρμοστεί. Όπερ σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Εν αντιθέσει με εμάς, που η στοχοθεσία είναι υποχρεωτικό κριτήριο, το οποίο λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση του αρμόδιου προϊσταμένου κατά 50%. Πάμε τώρα λοιπόν στην εφαρμογή του νόμου. Πολύ σωστά είπατε, εκδόθηκαν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις. Φλεβάρι του 2023 βγαίνει εγκύκλειος 44 σελίδων με αναλυτικές οδηγίες, παραδείγματα, έντυπα, πρότυπα, επίτευξη στόχων, προκειμένου να εξειδικεύσουν και να επιμερίσουν οι προϊστάμενοι όλους τους στόχους. Σεπτέμβριο του 23, γιατί αυτά τα ξεχνάτε. Σεπτέμβριο του 23, πληροφοριακό σύστημα, κυρία Χριστίδου. Συλλογής δεδομένων στοχοθεσίας των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. Τι έχουμε εκεί, εκ του θαύματος, 20.050 σχέδια, έντυπα επίτευξης στόχων από όλους τους προϊσταμένους. Που τι αθροίζουν αυτά, 109.512 μοναδικούς στόχους για όλες τις οργανικές μονάδες του Δημοσίου. Επόμενο στάδιο, το οποίο το ξεκινάμε εμείς γιατί μας ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος. Με την Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε έργο το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τι κάνουμε, με τεχνολογίες προηγμένες, αυτοματοποίησης διαδικασιών, αλλά και τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργαζόμαστε το σύνολο αυτών του εξαψήφιου αριθμού στόχων που σας περιέγραψα, προκειμένου να φτιάξουμε προτυποποιημένο λεξικό στόχων, προκειμένου να βοηθήσουμε όλους τους προϊσταμένους για να εφαρμόσουμε τη στοχοθεσία. Έχω ξεφύγει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για το ΕΚΔΑ και για το πληροφοριακό σύστημα θα συνεχίσω στη δευτερολογία. Άδελφε, έχετε 3 λεπτά. Γιατί τη διακόψατε την Υπουργό, κύριε Πρόεδρε? Γιατί η Υπουργός πρέπει, έχει και αυτή τη δευτερολογία. Εσείς ξέρετε, μπορείτε να βρεθείτε μετά αργότερα αν θέλετε οι δυο σας. Μηδενίστε τώρα το κοντέρ. Πάμε. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, επειδή λοιπόν διατείνεστε ότι όλα τα κάνετε καλά. Πρώτα απ' όλα, καμία ανακρίβεια δεν υπόθηκε από πλευράς μου. Αυτό που σας είπα είναι ότι ως προς το δεύτερο κριτήριο που έχει να κάνει με τις δεξιότητες, δεν τις εφαρμόζετε. Εσείς που τις τόσο πολύ έχετε διαφημίσει, δεν τις εφαρμόζετε. Και δυστυχώς η ίδια η πραγματικότητα είναι αυτή που σας διαψεύδει. Ψηφίσατε τον Ιούνιο του 2021 νόμο απλά για ψηφοθερικούς λόγους, για επικοινωνιακή προβολή. Επειδή τότε υπήρχαν οι εκλογές. Ψηφίσατε ένα νόμο, τον οποίο ουδέποτε εφαρμόσατε και ήρθατε σε συνέχεια με απανωτές εγκυκλίους ή υπουργικές αποφάσεις να αλλοιώσετε το περιεχόμενό του και να ακυρώσετε τα όσα εσείς ακριβώς ψηφίσατε. Για τέτοια συνέπεια λόγων και έργων μιλάμε. Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλοι είναι για να χρησιμεύουν για να διευκολύνουν την εφαρμογή του νόμου. Όχι για την καταστρατήγηση, ούτε για την παράκαμψή του. Οι εκπτώσεις επί των διατάξεων του νόμου γίνονται μέσω των εγκυκλίων, τις έχω εδώ και τις δύο και θα τις καταθέσω στα πρακτικά, καταδεικνύουν ταυτόχρονα και την ποιότητα της προετοιμασίας που προηγήθηκε της έκδοσης του νόμου, αλλά και του σεβασμού που εσείς οι ίδιοι επιδεικνύετε στις ισχύουσες ρυθμίσεις. Τι πετύχατε? Απλά να ενισχύσετε την υπάρχουσα πολυνομία για κακονομία, εργαλειοποιώντας έναν δικό σας νόμο, ο οποίος ήταν πλήρως απρόσφορος να εφαρμοστεί στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα. Διότι σήμερα η στοχοθεσία, με ελάχιστες εξαιρέσεις και οι δεξιότητες, δεν εφαρμόζονται σχεδόν πουθενά στην κεντρική δημόσια διοίκηση. Γιατί εδώ και μία πενταετία δεν υπάρχει ούτε καν η ελάχιστη πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να κάνει αυτό το πράγμα. Ούτε η προηγούμενη, ούτε η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου έχουν πράξει το παραμικρό. Και τα στοιχεία είναι σε βάρος σας, κυρία Υπουργέ. Σήμερα έπρεπε να διανύουμε την τρίτη φάση. Που κάτι που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να συμβεί. Διότι δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση και έτσι όπως έγινε αναξιόπιστα η πρώτη φάση, αφού καταγραφόταν σε μία και μοναδική ψηφιακή πλατφόρμα μόνο το 50% των προσεκτήμης κριτηρίων. Εάν θέλατε πραγματικά να εφαρμόσετε το σύστημα που εσείς νομοθετήσατε από 1η του 2023, είχατε όλη την ευκαιρία να καλύψετε το χάσμα γνώσης και πόρων κατά το διάστημα στο οποίο δεν κάνατε τίποτα. Από τον Ιούνιο δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 2022. Το γεγονός ότι δεν πράξατε τίποτα επ' αυτού
καταδεικνύει την πραγματική σας βούληση για την μη υλοποίηση του νέου συστήματος ή αλλιώς για την αποκλειστική εργαλειοποίησή του, μόνο και μόνο για λόγους προβολής, επιβεβαιώνοντας ακόμα μία φορά τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι διοικητικοί επιστήμονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι το κύριο αίτιο της μη εφαρμογής βρίσκεται στην άρνηση του πολιτικού υποσυστήματος, κυρία Υπουργέ, να μην μεταβάλει τους τρόπους της εξουσιαστικής του κυριαρχίας. Διότι η παράληψη της πολιτικής ηγεσίας να ορίσει στρατηγικούς σκοπούς, ώστε να εκκινήσει έτσι η υλοποίηση του νόμου, είναι από μόνη της πιστικό επιχείρημα. Το δε γεγονός ότι ακόμα και ο πανίσχυρος πολιτικά υπουργός Βορύδης πέταξε από πάνω την ευθύνη, αναγκάζοντας εσάς ως Γενική Γραμματεία να αναλάβετε το βάρος του ορισμού της κακής πρακτικής σε θέματα διοίκησης, προσπαθώντας, το αντιλαμβάνομαι, να συμμαζεύετε τα συμμάζευτα, συμπληρώνουν την εικόνα και ενδυναμώνουν το επιχείρημα. Γι' αυτό λοιπόν, αναγνωρίστε με θάρρος και με γενναιότητα ότι δεν τα έχετε κάνει όλα καλά. Και να μην ξεχάσω να καταθέσω και στα πρακτικά προκήρυξη με θέμα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση σχεδίου στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΙΠΕΣ. Δηλαδή, τη στιγμή που τα Υπουργεία, που καλείται τα Υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου να προβούν σε στοχοθεσία, να διενεργήσουν αξιολόγηση, εσείς έρχεστε και αναθέτετε την εκπόνηση της στρατηγικής, του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, της κορονίδας, της ναυαρχίδας του κράτους, σε ιδιωτικές εταιρείες. Επομένως, γιατί πρόοδο συζητάμε εδώ και γιατί προσπάθεια. Αναγνωρίστε λοιπόν με θάρρος και με γενναιότητα ότι όχι μόνο δεν τα έχετε κάνει όλα σωστά, αλλά ότι δεν έχετε κάνει και καθόλου βήματα μπροστά από το στόχο σας. 5 χρόνια όχι μόνο δεν έχετε βρει βηματισμό προς τα εμπρός, αλλά συνεχίζετε την απαράδεκτη εργαλειοποίηση των υπηρετούντων στο δημόσιο τομέα. Και ξέρετε κάτι, επειδή το κράτος είναι ο καθρέφτης όλης της κοινωνίας μας και καθρεφτίζει τις ανάγκες και πραγματώνει και πρέπει να πραγματώνει τις ελπίδες όλων μας, να ξέρετε ότι μας αξίζει σε όλους μας κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα, γιατί οι ανακρίβειες συνεχίζονται. Λοιπόν, με εγκύκλιο το Δεκέμβριο του 2023, κυρία Χρυσίδου, γιατί μάλλον δεν σας ενημερώνουν σωστά οι συνεργάτες σας, εκκίνησε η αξιολόγηση του έτους 2023 μέσω της έναρξης ορισμού αξιολογούμενος από τους αρμόδιους αξιολογητές. Μέσω ποιου πράγματος, της ψηφιακής πλατφόρμας, της απογραφής. Εκεί λοιπόν, από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά στοιχεία έως τώρα, έχουμε 130.000 αξιολογήσεις που αποτελούν σχετό 70% του συνόλου αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στις 22 Ιανουαρίου, που θα κλείσει αυτό το στάδιο και θα εκκινήσει η αξιολόγηση των υπαλλήλων πάλι μέσω της απογραφής και μέσω του στιγμού ομάδας, μέσω... στο στάδιο 2, κυρία Χριστίδου, με αυτό σας λέω. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. ΕΚΔΑ. Επίσης δεν σας έχουν ενημερώσει σωστά. 315 τίτλοι διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΑ έχουν αντιστοιχηθεί με τις 9 δεξιότητες από το 9 πλαίσιο δεξιοτήτων. Άρα πλέον ξέρουμε ο υπάλληλος που κάνει το όποιο πρόγραμμα με ποια δεξιότητα συνδέεται. Πάνω από αυτό, 26 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ποια είναι αυτά? Mentoring, coaching, καινούρια καινοτόμα εργαλεία για το δημόσιο, 11 πρακτικά καινοτόμα εργαστήρια για την εφαρμογή της στοχοθεσίας, γιατί εμείς δίνουμε βάση στο πώς θα εφαρμοστεί η στοχοθεσία. Έχουμε σεμινάριο αποκλειστικά για την ενημέρωση του συστήματος αξιολόγησης 49-40, 9 νέα ειδικά προγράμματα, κάθε ένα για κάθε μία δεξιότητα για τους υπαλλήλους και αντίστοιχα 9 για τους προϊσταμένους αυτών. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα πιστοποίησης των συμβούλων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ένας νέος καινοτόμος θεσμός που θα βοηθήσει. Αλήθεια. Λοιπόν, το πρόγραμμα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας προϊσταμένων διευθύνσεων διοικητικού, γιατί αυτοί καλούνται να εφαρμόσουν, καθώς επίσης και σημαντικός αριθμός σεμιναρίων και καταρτήσεων που έχουν έρθει και έχουν αναμορφώσει το πρόγραμμά τους σύμφωνα με το 49-40. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ότι δεν έχετε κάνει τίποτα, μάλλον από τα νούμερα δεν αποδεικνύεται. Και μίλησα με συγκεκριμένους αριθμούς και όχι με βερμπαλισμούς. Και να είμαι πιο συγκεκριμένη με τα νούμερα, ψηφίσατε 2 νόμους, κυρία Χριστίδου, και τους έχετε κάνει καραμέλα 5 χρόνια και εμείς τα 4 χρόνια έχουμε 11, 12 με την επιλογή διοικήσεων και σε λίγο θα έχουμε νέα επιλογή προϊσταμένων βασιζόμενων στις δεξιότητες και μπόνους παραγωγικότητας επιπλέον από αυτά που έχουμε θεσμοθετήσει. Τι έχετε έρθει και έχετε κάνει λοιπόν με τους 43-69, 4 ωραία και εγώ έχω αυτά τα στοιχεία εδώ
για να καταθέσω τα πρακτικά. Ενώ έχω ένα σετ ενημερωτικών, λοιπόν, για να δείτε τι δουλειά έχει γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών με αναλυτική περιγραφή, καθώς επίσης και τα πορίσματα του τι έχει γίνει με τη δικιά σας διαδικασία αξιολόγησης. Πάμε σε 4+1 βασικά. Πρώτον, 97% των υπαλλήλων, κυρία Χριστίδου, είναι άριστοι και πολύ επαρκείς. Ξέρετε τι συμβαίνει εκεί έξω. Κάνουμε προσπάθεια να τα αλλάξουμε όλο αυτό. Για εσάς λοιπόν από το 17 μέχρι το έτος που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα, 97% των υπαλλήλων είναι άριστοι. Αυτό είναι τέλειο. Δεύτερον, επιτροπές, ειδικές επιτροπές αξιολόγησης. Έχετε πάει και έχετε φτιάξει ένα σύστημα που έχουμε φτάσει το 24 και το 25% μεσοσταθμικά των ετήσιων αξιολογήσεων των υπαλλήλων εκκρεμεί ακόμα στις ειδικές επιτροπές. Τέταρτο θέμα. Τραβήξατε τα όρια και δεν είχατε κλίμακα ισορροπημένη για να προσμετρηθούν. Κάτω από 50 είχατε 3 κλίμακες, πάνω από 50 είχατε 4 κλίμακες. Στο 43-69 που το έχετε Ευαγγέλιο. Τέταρτο ζήτημα, στοχοθεσία. Ποτέ, τα είπα πριν, για να μην καταχρώμε το χρόνο. Τελευταίο, πληροφοριακό σύστημα. Ήταν τέτοιος ο ερασιτεχνισμός που καταφέρατε να φτιάξετε πληροφοριακό σύστημα, όχι το 16 που λέτε για εμάς, που το 23 εφαρμόζεται μέσα στην απογραφή, το 17 πήγατε και το κάνατε το σύστημα, όχι το 16. Και δεύτερον, δεν το κάνατε ολοκληρωμένο. Αναγκάζονταν οι ειδικές επιτροπές να εκτυπώνουν τις εκθέσεις αξιολόγησης, κυρία Χριστίδου. Αυτός ο ερασιτεχνισμός, όπως καταλαβαίνετε, αποτυπώθηκε σε όλη σας την πορεία. Έχουμε σχέδιο ολιστικό, εφαρμόζουμε, υλοποιούμε και δεν υπάρχει αμφισβήτηση επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ.